Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αμήν. Παναγέντριας ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον με δεσμό δεύτερος ηγόρτος ο μεσημήν. Άγιε επίσκεψε και ίστας στην Ιασημών. Ένε και τον ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αμήν. Μετά από ακριβώς 9 χρόνια, σαν χθες πριν από 9 χρόνια, τον χάσαμε. Ήταν ο δάσκαλός μας, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Ήταν πρωτοπόρος στα πάντα, ήταν ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, της ομάδας διάσωσης, της trekking. Ήταν ο δάσκαλός μας. Ό,τι και να πούμε για τον Κώστα είναι λίγο. Ο Κώστας πάντα είχε στην καρδιά του τα μικρά παιδιά και πάντα ασχολούνταν με τα μικρά παιδιά. Και τώρα και στα τελευταία του δηλαδή, πάντα ασχολούνταν με τα μικρά παιδιά, του δίναν ζωή. Οι ιδέες του νομίζω σας συνοδεύουν. Θα μας συνοδεύουν για αρκετά χρόνια, γιατί ήταν τουλάχιστον 50 χρόνια μπροστά. Δεόμεθα σε πάγκουσον και ελέησον, ετοιμόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αναπάθησεως της ψυχής του διοικημέδου του Θεού Κωνσταντίνου και υπερσκορθήν αυτό πάμπτη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον όπως Κύριος Θεός τάκτη ψυχήν αυτού εν θεηθή και αναπάβονται τελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άπιστον αυτό αμαρτιών, παραχριστώ το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα, Κυρίου δε ηθόμεν. Πρώτον Κύριο θέλω να ευχαριστήσω τον Ευωτικό για την πρωτοβουλία που πήρε, έστω και μετά από 10 χρόνια, να τιμήσει με αυτή την εκδήλωση και να θυμηθούμε όλοι μας, με συγκίνηση οπωσδήποτε, τον Κώστα. Ο Κώστας υπήρξε για το βουνό μας και για τον Ερευνητικό Σύλλογο ο ΙΣ μετά τον έναν. Μετά τον Τάκη του Φλέγκα, ο Κώστας ο Χουλιάρας ανέλαβε τα ενία του Ερευνητικού Σύλλογου και απαρνήθηκε πολλά πράγματα, διέθεσε όλη τη ζωή, πρώτα ήταν ο Ερευνητικός και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τολμώ να πω και η οικογένειά του ακόμη ήταν μετά. Αυτό τα λέει όλα και όσοι τον γνώρισαν αντιλαμβάνονται τους λόγους που λέω. Και ένας άνθρωπος που πίστευε πολύ στον τόπο και στις προοπτικές του. Οπωσδήποτε, πέρα από αυτό, ήταν πρωτοπόρος και στις δυνατότητες που είχε ο τόπος μας στον εναλλακτικό τουρισμό μαζί με τον αείμνηστο πάλι Μιχάλη Τσουκιά σε συνεργασία με την trekking είχε οργανώσει αρκετές δραστηριότητες, οι κατασκηνώσεις, τα ποτάμια της Ευρυτανίας, οι πεζοπορίες και είχε δώσει όλη του τη ζωή σε αυτό το πράγμα προσπαθώντας να βοηθήσει τους νέους της Ευρυτανίας να μείνουν στον τόπο μας. Δυστυχώς το χάσαμε νωρίς και δεν είδε το όραμά του να υλοποιείται πλήρως. Είναι ένα καλό παιδί, γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και να είναι αιωνία του η μνήμη. Γι' αυτό ήρθαμε εξάλλου σήμερα εδώ, να το θυμόμαστε πάντα και να το θυμόμαστε αυτό που αγαπούσε μαζί με αυτό που αγαπούσε. Δηλαδή να το θυμόμαστε ως φύλακα εδώ πέρα του βιολογιού. Γι' αυτό και όλος τον έχουμε εδώ πέρα, να τον έχουμε να του λέμε καλημέρα και μετά να πηγαίνουμε στο βουνό. Έτσι, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ. Ο Θεός τον απάψει.